Δεν κλείνει το στόμα μας. Εντάξει, είσαι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της ενηδίας, τον καταρχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ευθέτες, κοίνωσον εμήν και κατάρισον εμάς από πάση κυρίως και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Να επαναλάβουμε με πολύ σύντομο τρόπο από τα περασμένα το ρόλο που παίζει η Ευρώπη σχετικά με την Ελλάδα. Αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Ειρηναίος ότι είναι η Ευρώπη πρόδρομος μαζί βέβαια με άλλους φορείς του Αντιχριστού, όπως και ο οικουμενισμός τον ίδιο ρόλο ακριβώς παίζει. Είναι πρόδρομος αποδειγμένα του Αντιχρίστου. Και είπαμε ότι ο οικουμενισμός επινοήθηκε για να καταργήσει αυτό που δεν καταργηθεί ποτέ. Αυτό που λένε, φωνάζει η παράδοση εκκλησίας, μη μέτερε, θα το εξηγήσω, μη μέτερε όρια αιώνια, μη κουνάς σύνορα που είναι αιώνια και παραβίαστα. Αυτά είναι μετακίνητα, είναι καθορισμένα. Δηλαδή ότι η εκκλησία που είδησε ο Χριστός είναι θείο καθίδρυμα, δηλαδή έχει κεφαλή τον Χριστό, το Θεό, την Αγία Τριάδα. Αυτό το γράφει μέσα η Γραφή. Το διαβάζουμε σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Τρεις εισήν εν το ουρανό, οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, λέει. Τρεις είναι αυτοί που φωνάζουν από ψηλά την αλήθεια. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το λέει αυτό η Γραφή. Ανοίγουμε τον πρίσμα, τάκ, και λέμε να του, πάρ' το. Πάνω σε αυτή τη βάση, σε αυτό το θεμέλιο, είναι χτισμένη η μία, η Αγία, η Αγία Αποστολική Εκκλησία. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεως. Ξεκάθαρα. Είναι η αλήθεια αυτή. Και αυτός που δεν είναι μαζί μου, λέει ο Κύριος, που δεν δέχεται αυτή την αλήθεια, είναι εναντίον μου. Λέει έτσι Σταύρο, ομοιόν με τεμού, κατεμούστη. Τελείωσε, είναι εναντίον μου. Δεν, η αλήθεια αυτή δεν παραβιάζεται με κανένα τρόπο, μιλάει ολομόναχη. Και όπως είπαμε, επειδή εμποδίζει η αλήθεια το που είναι φως, το σκοτάδι και τα έργα του σκότους, θέλουν να μην ακούγεται η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω. Σβήνω το φως γιατί θέλω να κλέψω, να μην με δείτε. Η Ευρώπη λοιπόν, είπαμε, διαβάσαμε, δεν είπαμε, από τον Μακαριστό, ότι ήρθε να, σε εισαγωγικά, να νομοθετήσει όλα τα παράνομα.
ομοφιλοφιλία, εκτρώσεις και όλα τα όμοια με εκείνα. Πώς να συντεριάσει. Ένωση, λέει, όπως διαβάσαμε την περσμένη φορά, ένωση γίνεται μόνον εφόσον είσαι κάτω από το αυτό πνεύμα. Εάν απορρίπτεις αυτό, δεν γίνεται ποτέ η ένωση. Ποια η αλήθεια, λέει, μεταξύ φωτός και σκότους. Το λέει καθαρά ο Κύριος, το λέει η Γραφή αυτό το πράγμα. Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι εν ονόματι είναι το ζουμί αυτό της ομιλίας περασμένης, όσοι ισχυρίζονται ότι εν ονόματι της αγάπης θα γίνει ένωση, υποκρίνονται, λένε ψέματα. Γιατί λέει, το αναφέραμε μέσα από το γραπτό κείμενο που είχαμε του Αγίου αυτού ανθρώπου, ότι δεν γίνεται μόνο εν ονόματι της δίθεν αγάπης, αλλά και αληθεία. Και αλήθεια σημαίνει ότι κατέχω το ορθόδοξο πνεύμα και πιστεύει και ο άλλος το ίδιο πνεύμα, ή αν δεν πιστεύει το αποδέχεται και γίνεται ένωση. Αλλιώς ράβουμε παλιωράκι που δεν ράβονται τα ράκι, αλλά σκίζονται. Ουδείς βγάζει ένα νέο εις ασκούς παλαιός. Έτσι, ράπτη, λέει, ράκος αγνάφου, και έχει το παλαιό και βάζει καινούριο, λέει. Γιατί θα σκίσει το καινούριο, λέει, θα σκιστεί με το παλιό. Δεν ράβονται το παλιό που είναι σάπιο να ραφτεί με το καινούριο. Δεν ράβονται ποτέ. Θα υπερισχύσει το καινούριο. Λοιπόν, αυτό που είναι καινούριο εδώ είναι η εκκλησία μας η μία, γιατί ένα είναι το καινούριο στη γη. Όλα τα άλλα είναι σκοτάδια. Σκοτάδια. Ένα το καινούριο. Η μία, η Αγία, η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πάλι, ό,τι και να κάνουνε, πάλι ο Κύριος έχει αυτούς που θα σηκώσουν στην πλάτη τους φύλακες των θερμοπυλών να στηρίξουν την Αγία Εκκλησία. Έχει. Δεν θα βάψει ποτέ. Αυτό ουσιαστικά που επιχειρούν είναι ένας πόλεμος κατά της Εκκλησίας, που η Εκκλησία έχει αντέξει ανά τους αιώνες. Πυρά εκ του πειρασμού, τα οποία αχρηστεύονται, τα πυρά του πονηρού. Αχρηστεύονται εντελώς. Σήμερα συνεχίζουμε από τον μακαριστώ μία ομιλία που έχουμε, αν προλάβουμε, προλάβουμε συνέχεια την άλλη φορά. Το θέμα είναι η ενότητα των πιστών, η ενότητα των πιστών Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Υπάρχει μία Κυριακή μέσα στο εορτολόγιο της Εκκλησίας που ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τιμά τη μνήμη των Αγίων 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. 325 μετά Χριστόν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Δεν υπάρχει άλλη στη ίδια ημερομηνία στο αναστημά της, ούτε θα επαναληφθεί άλλη. Πάει, τελείωσε. Σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο ακούστηκε, θεσπίστηκε, δεν ακούστηκε, γιατί ο Άριος αρνιόταν τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την αρνιόταν η θεότητα ο Άριος. Έλεγε ότι είναι άνθρωπος ο Κύριος. Η Εκκλησία μας λέει ομοούσιο το πατρί
Διού τα πάντα γένατο, στο σύμβολο της πίστεως. Λέει το αυτό ότι ο Κύριος είναι ομοούσιος, όχι όμοια ουσία, αλλά ίδια ουσία. Άλλο το όμοιος ο ένας με τον άλλον, και άλλο να είναι ίδιος ακριβώς και απαράλλακτος με τον Πατέρα ο Κύριος. Αυτό να το καταλαβαίνουμε. Δεν λέει ομοιούσιος, όμοια ουσία, αλλά λέει ότι ο Κύριος ως Υιός του Θεού ήταν ακριβώς με την ίδια και απαράλλακτη ουσία. Λες, αυτός είναι όμοιος με εκείνον, αλλά είναι άλλος εκείνος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ίδια ακριβώς ουσία. Οι πατέρες λοιπόν θέσπισαν το ομοούσιος, το πατρί, διού, τα πάντα εγένετο, οι 318 πατέρες. Αυτό είναι αλήθεια που τη δίδαξε ο Κύριος και την θέσπισαν στο σύμβολο της πίστεως οι 318 Άγιοι Πατέρες. Και την τιμά αφενός μεν για να δοξάσει τον Άγιο Τριαδικό Θεό, Αγία Τριάς, Πατέρα, Υιό και Υιό Πνεύμα, που πάντοτε διασώζει την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία Του. Ο Τριαδικός Θεός διασώζει την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία Του. Του, αυτό το Του σημαίνει η μία Αγία Καθολική Εκκλησία είναι Του, του Πατέρα, του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Ότι όποια άλλη εκκλησία αν είναι, δεν είναι εκκλησία. Είναι έκτρωμα εκκλησίας. Του διαβόλου πράγμα είναι. Διότι οι σύνοδοι, οι 318, πάντοτε διάσωζαν όλες οι σύνοδοι και οι μετέπειτα σύνοδοι. Οι άλλες έξι. Εφτά έχουμε. Εφτά. Για να μην κάνω καλά και από 8 και μεταφέρθηκε αλλού. Λοιπόν, διέσωζαν λοιπόν οι σύνοδοι την αλήθεια, τη δογματική αλήθεια. Τη δογματική είναι δόγμα. Το να λέμε ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι δόγμα. Δεν το επινοήσαμε εμείς, μας αποκαλύφθηκε. Το γράφει σε όλες τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελισάμιν ημίν, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, ουκέστη κατά άνθρωπον. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά παρέλαβον εξ αποκαλύψεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια Κυριακή, το αναφέρει το ακριβώς ένα ανάγνωμα αποστολικό. Το παρέλαβα. Δεν το φτιάξα με το μυαλό μου, που δεν θα φτιάξουν, να φτιάξουν με το μυαλό τους καινούρια πράγματα, σατανικά πράγματα. Και αφετέρου για να τιμήσει τους φόρους πατέρας που συγκροτούσαν αυτές τις οικουμενικές συνόδους. Αλλά η εκκλησία μας ομοίως θέλει να προβάλλει, έτσι τουλάχιστον φαίνεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την ενότητα των πιστών εν αγάπη και αληθεία. Πρόσεξε την ενότητα των πιστών εν αγάπη και αληθεία, φωνάζει ο Άγιος αυτός εδώ. Αυτό το ίδιο πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Πάντοτε το ίδιο πρόβλημα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Το πρόβλημα της ενότητος εν αγάπη και αληθεία. Ακριβώς γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν είναι λίγοι εκείνοι που διαταράσσουν αυτή την ενότητα της Εκκλησίας. Πάντοτε, φυσικά μέχρι σήμερα, αλλά και μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Θα υπάρχει, υπόθηκε κάτι συζητάγαμε επομένως, θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Όσοι πιστοί, ακολουθήστε.
Αυτό το ίδιο πρόβλημα, το πρόβλημα της ενότητας των ανθρώπων, ήδη είχε τεθεί και μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Το πρόβλημα της ενότητας σε ένα σώμα είχε τεθεί και μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Θα θυμάστε, όταν έγιναν πολλοί οι απόγονοι του Νόε, θέλησαν να διατηρήσουν αυτήν την ενότητα πριν διασπαρούν στα πέρατα της οικουμένης. Αυτοί που βρεθήκανε λίγοι μετά τον κατακλυσμό θέλησαν να διατηρήσουν την ενότητα προτού σκορπιστούν στα πέρατα της οικουμένης. Και αν ήταν δυνατόν να διατηρήσουν αυτή την ενότητα και μετά τη διασπορά τους. Δεν λέει ότι έγινε ο κατακλυσμός και έμειναν όσοι έμειναν. Από αυτούς που έμειναν είχαν την επιθυμία να είναι ένα σώμα όλοι. Και όταν ακόμα λέει άφησαν τον τόπο τους και πήγαν σε άλλα μέρη, ήθελαν να έχουν την πνευματική ενότητα. Γι' αυτό θέλησαν να αφήσουν ένα μνημείο, της ενότητάς τους, που θα ήταν ένα υλικό μνημείο. Υλικό μνημείο. Ότι εδώ είμαστε ένα σώμα. Ένας πλήνθινος πύργος. Ο πύργος, Βαβέλ, έγινε για να δείξουν ότι είμαστε ένα. Εμείς είμαστε που το φτιάξαμε εκείνο. Ο οποίος θα έφτανε έως τον ουρανό. Προσέξτε κάτι, σημειώνει ο μακαριστός. Τουλάχιστον τέτοια αντίληψη μπορούσαν να έχουν περί του ουρανού. Νομίζανε ότι είναι κάτι που με το μυαλό στο μικρό τότε, ήταν μικρό το μυαλό, μπορούσαν να το φτάσουν. Ήταν γνωστός ο πύργος, πύργος της Βαβέλ. Ο Θεός όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, από το βιβλίο της Γενέσεως, συνέχεια τις γλώσσες τους, μπέρδεψε τις γλώσσες τους, για να μην πραγματοποιηθεί αυτό το μνημείο. Δηλαδή, επιχείρησαν μετά τον κατακλυσμό να παρουσιάσουν ενότητα, αλλά με υλικό τρόπο. Και δεν το δέχτηκε ο Θεός εκείνο το πράγμα, αφού στηρίχθηκε στον εγωισμό των ανθρώπινων. Αυτό βεβαίως για αυτούς ήταν δείγμα μιας ενότητας. Όπως ήδη σας είπα, αλλά ενότητος ανθρωποκεντρικής. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενότητα που επιχειρείται από ανθρώπους χωρίς να έχει βάση θεία, αλλά βάση ανθρώπινη, δεν πραγματοποιείται ποτέ. Αυτό λέγεται ενότητα που επιχειρούν άνθρωποι με τη δική τους δύναμη να πραγματοποιήσουν, δεν πραγματοποιείται. Αυτό λέγεται ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Όταν λέει να φτιάξουμε ένα πύργο, να μην το φτάσει η βροχή, άρα δεν μπορεί ο Θεός να μας κάνει τίποτα. Άρα είμαστε παραπάνω από τον Θεό. Έχει εγωισμό μέσα δηλαδή. Το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Διότι ποιο ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Ήταν ο ανθρωποκεντρισμός. Το προπατορικό αμάρτημα ήταν ο ανθρωποκεντρισμός. Δηλαδή, εγώ ο Αδάμ να γίνω Θεός. Εγώ ο Αδάμ, ο άνθρωπος, να γίνω Θεός. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να γίνει ο Αδάμ κατά χάριν Θεός. Όχι μόνος του, να γίνει από τη χάρη του Θεού Θεός. Όχι εγώ να γίνω Θεός, αλλά να γίνω Θεός χωρίς τον Θεό,
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς το Θεό. Αυτό που επιχειρούν αυτοί οι κύριοι. Αυτή η αυτονομία ονομάζεται ανθρωποκεντρισμός. Η αυτοπροβολή να φτάσω σε ένα ύψος για να δείξω το αναστημά μου είναι εγωισμός, είναι ανθρωποκεντρισμός. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω από τον ήλιο και φωτίζονται. Παίρνοντας όμως το φως από τον ήλιο. Αν οι πλανήτες, ας πούμε, έλεγαν κάποια στιγμή δεν χρειαζόμαστε το φως του ηλίου, είπαμε παίρνουν το φως από τον ήλιο, αν πούνε δεν χρειαζόμαστε το φως του ηλίου, θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μας φως, θα τους λέγαμε ποιο δικό σας φως. Εσείς οι πλανήτες δεν είστε αυτόφωτοι, δεν είστε πηγή φωτός, αλλά παίρνετε φως από αλλού. Πού δεν το βρει το φως. Το ίδιο θα λέγαμε και στους πρωτοπλάστους. Ο άνθρωποι, δεν είσαστε αυτόφωτοι, δεν μπορείτε να αυτοθεωθείτε. Τη θέωση θα την πάρετε από τον ίδιο το Θεό. Και συνεπώς τον χρειάζεστε το Θεό. Αλλιώς θέωση ποτέ και καμία. Δεν μπορούμε λοιπόν να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί, δηλαδή το κέντρο γύρω από το οποίο θα γυρίζουν τα πάντα. Από τον άνθρωπο, γύρω όλα. Αυτό θέλω να κάνω, κύριε. Ο Θεός θα είναι το κέντρο και όχι ο άνθρωπος. Η πολυγλωσσία τότε στάθηκε ένα σημάδι της διασπάσεως των ανθρώπων. Μπέρδεψε τις γλώσσες ο Θεός. Και διασπάστηκα. Τι είπε ο Θεός? Δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσα. Δεύτε και καταβάντες, πληθυντικός αριθμός εδώ. Δεν είναι ένας. Ο Θεός είναι ένας. Τα προσπατρία. Μία θεότητα. Παλαιά Διαθήκη αυτό εδώ πέρα. Δεύτε καταβάντες λέει. Ελάτε να κατεβούμε και να μπερδέψουμε τις γλώσσες. Μιλάει στα μέτρα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αλλά μέσα από αυτό βγαίνει η αλήθεια ότι είναι η Αγία Τριάδα. Να μπερδέψουμε τη γλώσσα τους. Αυτό όμως έπρεπε να διορθωθεί και διορθώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δηλαδή το να γίνω μόνος μου Θεός, μπέρδεμα. Έπρεπε να το διορθώσουμε εκεί το πράγμα. Το διόρθωσε ο Κύριος. Θα γίνεις Θεός κατά χάρη με τη δική μου Θεία χάρη της Αγίας Τριάδος. Όταν ήρθε εδώ στη γη με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πυρήνων γλωσσών. Και οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής μιλούσαν κατά τέτοιο τρόπο που όλοι εκείνοι που είχαν συρρεύσει στο Ιεροσόλυμα και ο καθένας ήταν από κάποιο μέρος, από την Περσία, την Παρθία, τη Μικρά Ασία, Κρήτη, Ελλάδα, Αραβία, Αίγυπτο, Κυρίνη κλπ. Κλπ. Ο καθένας λέει άκουγε το κήρυγμα του Πέτρου στη γλώσσα του. Ενώθηκαν λοιπόν ή μάλλον διαλύθηκε εκείνη η σύγχυση που δημιούργησε ο άνθρωπος και επήρθε ένα χείλος, όπως λέει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, μία γλώσσα, μία φωνή, όπως ήταν στην εποχή του Νόε. Επανέρχεται αυτή η ομοφωνία, επανέρχεται, διορθώθηκε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εν Χριστώ Ιησού, με τη διαφορά πως δεν υπάρχει πια το μνημείο του πύργου της Βαβέλ. Τώρα πια αυτό δεν υπάρχει. Πλέον δεν μπορεί να είναι σημείο ενότητας ο πύργος της Βαβέλ. Το σημείο ενότητας εφ' εξής θα είναι ο Ιησούς Χριστός
το πρόσωπο ενότητος. Εμπνεύματι Αγίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός. Ούτε Βούδα, ούτε εκείνος, ούτε ο άλλος, ούτε ο άλλος. Το πρόσωπο Ιησού Χριστού. Αλλά εμπνεύματι Αγίου. Ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί την καρδιά η ημέρα της Πεντηκοστής. Πρέπει να το αντιληφθούμε ότι η ενότητα της Εκκλησίας είναι εν Χριστώ Ιησού, εμπνεύματι Αγίου. Μόνο έτσι η ενότητα γίνεται. Εν Χριστώ Ιησού, εμπνεύματι Αγίου. Ο Χριστός έτσι το είπε. Γι' αυτό η ενότητα δεν είναι σε κοσμικά πράγματα, με κοσμικές διαστάσεις. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην αρχιεράτικη του προσευχή είπε «Πάτερ, εγώ περί αυτών προσεύχεται στον Πατέρα του ο Κύριος σαν άνθρωπος και του είπε «Πάτερ, εγώ περί αυτών ερωτώ». Εγώ για αυτούς σε παρακαλώ, το ερωτώ σημαίνει σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Πατέρα μου, εγώ για αυτούς που πίστεψαν σε μένα, που πίστεψαν σε μένα, όχι Μάμεθ, ούτε Βούδα, ούτε Ζαρατούρστρα, ούτε τίποτα μακριά πράγματα. Αυτούς θέλω να τους έχεις ένα και σε παρακαλώ να τους κρατήσεις να είναι ένας, μια ψυχή δηλαδή. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για τον κόσμο, το λέει το η Μέσα Γραφή, δεν σε παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά περιών δε δοκάσμη, αλλά για αυτούς που μου έδωσες και πιστεύουν σε μένα, για αυτούς μόνο σε παρακαλώ. Ο Κύριος ο ίδιος το ξεχωρίζει το πράγμα, το ξεκαθαρίζει πάρα πολύ καλά. Αποδέχεις τη θεότητα εμπνεύματι Αγίου, ανήκεις στον Χριστό. Για επειδή ανήκεις στον Χριστό εμπνεύματι Αγίου, ο Κύριος παρακαλεί τον Πατέρα να είσαι με, με όλους τους άλλους που πιστεύουν το ίδιο, ένα. Ένα. Θα ξαναπώ τη φράση, γιατί μερικοί νομίζουν, ό,τι νομίζουν, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, λέει ο Κύριος στην προσευχή του, θα μου πείτε ότι κάνει διάκριση. Ναι. Και τι κάνει εδώ ο Κύριος, αντιδιαστέλει το σημείο της ενότητας. Εκείνο που εκείνος θέτει, ναι, και είναι το πρόσωπό του, εμπνεύματι Αγίου, από το σημείο ενότητας του κόσμου, που είναι πια ένας πύρους Βαβέλ. Δηλαδή, τελεία και παύλα, σημείο ενότητας σε ένα των ψυχών των ανθρώπων, είναι το πρόσωπο του Κυρίου Χριστού. Αλλά εμπνεύματι Αγίου. Από εκεί πέρα, ό,τι φτιαχτεί για να ενώσει την ανθρωπότητα, σημαίνει αυτό που σήμαινε με τον πύργο της Βαβέλ. Διάλυση. Διάλυση. Φερρυπίν. Για να το κάνουμε έτσι υλοποιημένο, να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί η ΕΟΚ να είναι σημείο ενότητας των Ευρωπαίων. Καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί ο ΙΕ να είναι σημείο ενότητων των Εθνών. Σημείο ενότητος είναι ο Ιησούς Χριστός, εμπνεύματι Αγίου. Το κατανοούμε όλοι. Γιατί, γιατί όλα τα άλλα είναι σημεία ανθρωποκεντρικά. Μιλάνε για τον άνθρωπο. Και είναι αμφίβολη ενότητα που υπόσχονται. Εύκολα σπάζει. Θυμηθείτε τα πόδια του αγάλματος που είχε δει στο όνειρό του Ναβουχοδονόσορας. Και όσοι δεν ξέρουν, είχε δει ένα όνειρο. Το θυμάσαι να μας το πεις. Ο Ναβουχοδονόσορας είναι ένα άγαλμα που είχε σύνθεση από χρυσάφι, από ασίμι, από χαλκό, από σίδερο, από πυλό. Είπα πέντε. Τόσο. Λοιπόν, το είδε λέει να σπάει και να γίνεται κομμάτια. Και να
μένει στην όρθια μόνο από Χριστός, που συμβόλιζε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός θα βασιλεύσει βασιλιάς του αιώνα. Το ερμήνευσε ο Δανιήλ, ο προφήτης Δανιήλ. Ζήτησε να το ερμηνεύσουν και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ. Και είπε, άκου να δεις, είναι οι βασιλείες του κόσμου τα διάφορα στοιχεία που αποτελείται το άγαλμα. Αυτή η βασιλεία είναι το σίδερο, αυτό είναι το πυλό, αυτό είναι το χαλκός, αυτό είναι το ασίμι κλπ. Ανέφερε ποιο βασιλείο, γιατί λέει, υπήρχαν πέντε γέρες βασιλείες. Και τον Αλέξανδρο είχε πει. Και ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα εκεί πέρα, ναι. Και είπε, όλες θα διαλυθούν, μία θα μείνει η βασιλεία αυτή που και στο τέλος, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και λέει εδώ πέρα, που το βρήκα εδώ πέρα, να μην το χάσουμε. Λοιπόν, λέει, ήταν ανομοιογενές το υλικό που ήταν φτιαγμένο το άγαλμα, λέει, ανομοιογενές. Ποια σχέση έχει το πυλός με το χρυσάφι? Ενώνονται αυτά τα πράγματα. Σπάζουν αυτά τα πράγματα. Σπάζουν. Και σπάζουν γιατί δεν είναι εν Θεός τιμένα. Εδώ έχει μπει στην ΟΚ μέσα, σημείο ενότητος. Γίνεται ένωση. Αν δεν είναι θεοκεντρικό το στοιχείο να ενώσει, δεν ενώνονται. Ο Κύριος είπε, ο μη συνάγων μετε μου, εκείνος που δεν μαζεύει, αλλά να είναι μαζί μου, σκορπίζει. Είναι διαλυτικό στοιχείο δηλαδή και σκορπίζει. Αυτός που δεν μαζεύει μαζί μου, ουσιαστικά σκορπίζει. Η ενότητα μέσα στην Εκκλησία και μόνο μέσα στην Εκκλησία πρέπει να νοηθεί. Θυμηθείτε που ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, και ήταν στο σπίτι του μαζεμένοι μια χούφτα άνθρωποι, πρώτη εκκλησία, και λέει, και είναι η ψυχή μία, λέει, προσευχόντουσαν με μια ψυχή, λέει. Τέτοια ενότητα έκανε μέσα στην εκκλησία, όχι έξω από την εκκλησία, δεν υπάρχει. Πρώτα και βασικά, η ενότητα αυτή είναι οντολογική. Είναι μια πραγματικότητα που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά τη στείνει, τη φτιάχνει το πνεύμα. Όταν λέμε οντολογική, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι μας ενώνει όλους πραγματικά το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η ένωση γίνεται οντολογική. Είναι πραγματική δηλαδή. Πώς? Τι μας ενώνει τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, όσοι κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Αυτό είναι το σημείο ενότητας που μας ενώνει. Και μάλιστα, σας είπα, θεμελιώδουσα σημασίας είναι εν Χριστώ Ιησού ένωση με τη συμμετοχή στα άχρατα μυστήρια του σώματος και αίματος του Χριστού. Αυτή η οντολογική ένωση εκφράζεται στο μυστήριο της Ευχαριστίας και φανερώνεται μέσα στην ιστορία με τη σύναξη των πιστών σε ένα χώρο. Αυτό το βλέπουμε, λέει, μέσα στην ιστορία. Όλοι οι πιστοί ανά τους αιώνες, μέσα στην Εκκλησία, ενωμένοι σε ένα χώρο, δια του Αγίου Πνεύματος, με τη συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό και οι κανόνες της Εκκλησίας μας με αφορίζουν, δηλαδή με ξεχωρίζουν, όταν δεν εκκλησιάζουμε τακτικά, λένε οι κανόνες. Δεν πήγες επί τρεις συνεχείς Κυριακές στην Εκκλησία, είσαι χωρισμένος αυτομάτως, αυτεπαγγέλτος. Δεν χρειάζεται να σου το πούμε. Αν υπάρχει λόγος και είσαι άρρωστος, δεν γίνεται λόγος. Γιατί θα έρθει ο παπάς να σε κοινωνήσει. Αλλά δεν πας μόνος σου εκεί το... Μου λένε, αφού περιφρονείς τον εκκλησιασμό, που είναι το σημείο της ενότητας του Χριστού, πήγαινε σε άλλα σημεία ενότητας, όχι με την ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται όταν λείψω από την Εκκλησία, χωρίς αποχρόντα λόγο, αδικαιολόγητα, τρεις Κυριακές. Άμα, τρεις Κυριακές.
Ακόμη, γινόμαστε όλοι ένα με το σώμα του Χριστού, ένα με το σώμα του Χριστού, αφού κοινωνάμε, δηλαδή σύσσωμοι, ένα σώμα, και ένα αίμα, σύνεμοι, αφού είμαστε ενωμένοι με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αποτελούμε μέλη του ενός σώματος. Όταν κοινωνάμε, είμαστε ένα σώμα, με το σώμα του Χριστού. Και είμαστε ενωμένοι έτσι, ώστε να αποτελούμε μια πραγματικότητα. Γιατί το ίδιο αίμα ρέει στις φλέβες μας. Όταν κοινωνάμε, το ίδιο αίμα του Χριστού. Στη φλέβα μου, στη φλέβα του, τα λουνού, ίδιο αίμα. Δεύτερον, η ενότητα μέσα στην Εκκλησία ακόμα πρέπει να νοηθεί και ως ενότητα ηθική. Ηθική. Είπαμε, η ενότητα οντολογική είναι όταν κοινωνάμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας το σώμα και αίμα του Χριστού, έχουμε μια καρδιά, μια ψυχή, ένα αίμα που κυκλοφορεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει και δεύτερη ενότητα που είναι ηθική ενότητα. Βέβαια, δεν θα μου άρεσε πολύ αυτή η λέξη. Θα την έλεγα πνευματική. Αλλά επειδή η λέξη ηθική είναι μια τρέχουσα λέξη, γι' αυτό τη χρησιμοποιώ. Δηλαδή, ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να υπάρχει το ήθος. Ήθος, λέμε, αυτός είναι ηθικός άνθρωπος. Ήθος. Να υπάρχει η πνευματική ζωή. Το βίωμα το πνευματικό που εκφράζεται με την αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το έργο των πιστών. Ενώ η ενότητα απορρέει από το έργο του Θεού. Δηλαδή, εμείς προσφέρουμε στον Κύριο την αγάπη στα πρόσωπα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτό είναι η δική μας τοποθέτηση. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει ενότητα. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Ερπνεύματι Αγίου, αλλά με τη δική μας προσπάθεια να αγαπάμε τον άλλον. Δεν τον αγαπάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Σκεφτείτε από εκεί πέρα, δεν πάση περιπτώσει. Και η αγάπη με το έργο των πιστών. Ενώ η ενότητα απορρέει, η ενότητα είναι έργο Θεού. Ο Θεός ενώνει. Το έργο του Θεού είναι ό,τι σας είπα προηγουμένως. Το έργο των ανθρώπων είναι η αγάπη. Που θα εκφράσει τώρα και θα παρουσιάσει στα μάτια των ανθρώπων αυτή την ώρα της Εκκλησίας. Η ηθική ενότητα φαίνεται σε όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προσκοριθίους επιστολή. Η ηθική ενότητα λέει, γράφει στην προσκοριθίους, «Έριδες εν ημίν εισί». Τους γράφει μια επιστολή στους Κορινθίους και τους φωνάζει, «Έριδες, τσακωμοί είναι, βλέπω ότι υπάρχουν ανάμεσά σας». Εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει καν. Λένε οι πατέρες, γίνεται μια συζήτηση πνευματική. Το λέω και για εμάς εδώ μέσα, γιατί πολλές φορές έχουν παρουσιάσει το φαινόμενο να λέω τη γνώμη, λες άλλωστε γνώμη άρχια να λέει όχι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Όταν υπάρχει, οι πατέρες λένε στη συζήτηση αντίλογος και προβολή του εγώ, δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Ένας από τους δύο έχει λάθος. Δεν ακούω. Ένας από τους δύο λέει έχει λάθος. Ναι, μα δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, τελείωσε. Έτσι είναι. Και το λάθος είναι η αντίδραση. Ναι, τελείωσε, κάνε πίσω. Λοιπόν, έριδες μαλώματα, μαλώνετε, ότι έκαστος ημών, καθένας από εσάς, λέει Απόστολος Παύλος Κορινθίους, λέγει, εγώ είμαι Παύλο, εγώ Απολώ, εγώ Κηφά, εγώ Χριστού. Καθένας λέγεται, ανήκει σε κάποιον από τους Αποστόλους. Ο ένας λέει, εγώ ανήκω στον Χριστό, ο άλλος ανήκω στον Παύλο, ο άλλος ανήκω στον Πέτρο, ο άλλος στον Απολώ. Το διάσημο ρήτορα χριστιανό από Αλεξάνδρεια και ρωτάει, Απολός δηλαδή, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, με μέρει στο Χριστό? Γίνεται κομμάτι ο Χριστός? Δεν μερίζεται. Έχει κομματιαστεί ο Χριστός. Παρακαλώ δε εμάς αδελφοί, δια το ονόματος του Ιησού Χριστού, είναι το αυτό λέγεται πάντες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω να τσακωνόστε. Άμα θα λέγατε το ίδιο πράγμα όλοι, Χριστός Θεός, τελείωσε. Αυτός είναι το σύμβολο της ενότητας και δεν είναι ο Παύλος, ο Απολώ, ο Κηφά και ο άλλος. Μια φωνή δεν ακούγεται.
Όλοι το ίδιο να λέτε. Και μη ή εν ημίν σχίσματα. Και να μην βλέπω ανάμεσά σας ότι είσαστε κομμάτια-κομμάτια. Σχίσματα. Και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρές και σχίσματα. Είτε δε κατηρτισμένοι, εν το αυτό νοεί, να είστε καταρτισμένοι, φτιαγμένοι πνευματικά, εν το αυτό νοεί, με το ίδιο μυαλό, με το ίδιο πιστεύω δηλαδή. Και εν τη αυτή γνώμη, και την ίδια γνώμη να έχετε όλοι. Αφού αν πιστεύεις στον Χριστό, μια γνώμη έχεις, δεν έχεις δύο. Να βρίσκετε κάτω από την ίδια νοοτροπία, την ίδια σκέψη, την ίδια γνώμη. Βλέπετε αγαπητοί, αυτή την ενότητα της Εκκλησίας την καταστρέφουν τα μέλη της Εκκλησίας, την ενότητα της Εκκλησίας, την καταστρέφουν τα μέλη της Εκκλησίας όταν προβάλλουν εγωισμούς, υπερηφάνειες, ιδιοτέλειες και γενικά όταν υπάρχει αμαρτία. Αυτή καταξεσκίζει την ενότητα του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, την ένωση αγαπάτε, ενότητα δηλαδή, να είστε ενωμένοι για ένα σώμα, τους μερισμούς φεύγετε, δηλαδή τις διαιρέσεις αποφεύγετε. Να το λέει και το εξηγεί, να αγαπάτε την ένωση, να είστε ενωμένοι. Τους μερισμούς, τα κόμματα, τα κομματιάσματα, να τα αποφεύγετε. Ακόμη και ένα τρίτο σημείο, πώς μπορούμε να εννοήσουμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Πώς μπορούμε να την εννοήσουμε, να την κατανοήσουμε μέσα στην Εκκλησία. Μπορούμε να την εννοήσουμε ως δογματική ενότητα. Δογματική ενότητα. Κοιτάξτε, όταν λέμε δόγμα, εννοούμε την αλήθεια αυτή καθεαυτή την ίδια. Ο Χριστός Θεός είναι δόγμα. Είναι αλήθεια. Είναι φως. Τι σημαίνει η δογματική ενότητα? Είναι η αλήθεια μέσα στην Εκκλησία, είναι η ορθόδοξη πίστη μέσα στην Εκκλησία. Η δογματική ενότητα. Όμως εκείνη που καταστρέφει την ενότητα της Εκκλησίας είναι η αίρεση. Άπαξ και ανοίγει σε αίρεση, δεν υπάρχει ενότητα. Ο Κύριος είπε τότε στη Σαμαρίτιδα ότι το Θεό πρέπει να το προσκυνούμε εν πνεύματι Αγίω και αληθεία. Να τον προσκυνούμε, λέει το Θεό, αλλά μέσω του Αγίου Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, είπε ο Χριστός. Αυτή είναι η αλήθεια. Προχωράω. Είδατε, ρωτάει εδώ ο μακαριστός, εμπνεύματι Αγίω και αληθεία. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει αυτό το καταπληκτικό, ότι η αγάπη πρέπει να είναι εν αληθεία. Η αγάπη πρέπει να είναι εν αληθεία. Να αγαπάς χωρίς να έχεις την αλήθεια δεν γίνεται. Να αγαπάς με την αλήθεια, πιστεύοντας την αλήθεια, είναι το μόνο που γίνεται. Η αγάπη λοιπόν, το αποκάλυψε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, η αγάπη να είναι εν αληθεία. Παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε αυτό εδώ το σημείο. Είναι επίκαιρο ως ποτέ άλλοτε, διότι ο οικουμενισμός αυτή τη στιγμή, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ανακάτωμα όλων των αιρέσεων, ανακάτωμα όλων των αιρέσεων, ίσον οικουμενισμός, ένα ανακάτωμα, πραγματικό ανακάτωμα, σου λέει θα έχουμε, ο οικουμενισμός το λέει, την ενότητα εν αγάπη. Και βέβαια όχι εν αληθεία και δόγματι. Οι ρίζες αυτών
των καταστάσεων της ενότητας, όχι αγάπη και αληθεία, ανήκουν πολύ παλιά. Τη συναντάμε πολύ παλιά, δεν είναι φρέσκα πράγματα. Να μια πρώτη, ο Ναβουχοδονόσορας με το χρυσό αυτό άγαλμα. Καλεί όλους τους διοικητάς, το πάρχας, υψηλά πρόσωπα κτλ. Να έρθουν να προσκυνήσουν το χρυσό άγαλμα. Την χρυσή εικόνα. Δόθηκε εντολή ως εξής. Όταν θα παίζουν τα μουσικά όργανα, θα έπαφταν να προσκυνήσουν τον θεόν Μαρδούχ. Εδώ έχουμε υλικό σημείο ενότητας. Η Εκκλησία μας λέει πνεύματι Αγίο και αληθεία. Αυτό επαναλαμβάνουν αυτοί οι κύριοι που θέλουν να συστεγάσουν όλες τις θρησκείες του κόσμου κάτω από μία στέγη. Πράγμα αδύνατο. Γιατί φορέας είναι ο ανθρωπογενισμός, είναι ο άνθρωπος και δεν είναι θεοκεντρικός ο χαρακτήρας, εμπνεύματι Αγίου και αληθεία. Γι' αυτό δεν θα ευδοκίσει, θα σπάσει σαν το άγαλμα που έσπασε του Ναβουχοδονόσορα. Τελειώσαμε. Άρα γιατί δεν μαζεύουν τυχαία το χρυσό. Δεν μαζεύουν τυχαία το χρυσό, λέω, ή το χογλύφι. Κάπου τον πάνε. Μα είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι τώρα, καμιά. Τώρα τελευταία. Λέει και ο Άγιος αυτός ο Μακαριστός ότι η ιστορία αυτή είναι πανάρχια. Δηλαδή του διαβόλου εφεύρεση για να δημιουργεί καταστάσεις μες στον κόσμο, να θολώνει την κατάσταση για να χάσει τον προσανατολισμό ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο παραπάνω. Εμείς δε λέμε εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιο και Χωριστό. Αμήν. Ο Ναβουχοδονόσορ. Παραμένω και εσύ που ξέρει πίσω. Λέγεσαι. Είναι τύπο του Αντιχρίστου. Παρόμοια πράγματα λένε δηλαδή, που συνέβησαν με τον Ναβουχοδονόσορ. Ναι. Η προσκύνηση τη εικόνα του θηρίου που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Ναι. Είναι ένα παρόμοιο περιστατικό με αυτό την προσκύνηση του χρυσού αγάλματο που προσκύνησαν την εποχή του Ναβουχοδονόσορ. Ναι, ακριβώ το ίδιο. Στην ουσία είχε περάσει η εντύπωση, επειδή δεν το αναφέρει η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, ότι προσκύνησαν την εικόνα του Ναβουχοδονόσορου, την εικόνα στην ουσία. Αλλά αυτό ο πατήρ Αθανάσιος Μιλτιώνας έχει κάνει ειδική έρευνα και λέει δεν ήταν, λέει, η εικόνα, λέει, του Ναβουχοδονόσορου, ήταν η εικόνα ενός προγενέστερου βασιλιά της Βαβυλώνας, ο οποίος λέγεται Μαρδούχ. Ενότητα δηλαδή, όπως του λέει, όταν προβάλλεται εδώ στην ουσία ο Ναβουχοδονόσορας, αν το πάρουμε έτσι, θεοποιούσε τον εαυτό του. Ναι. Τον εαυτό του. Και κάθε αυτοκράτορας που διαβάσαμε στην περασμένη σύναξη πρόβαλε τη θεότητα, τον εαυτό του θεότητα. Και ήταν το πρόσωπο της ενότητας. Όχι τίποτα άλλο παραπάνω. Έχεις κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Λοιπόν. Τότε... Ενωθείτε και προσκυνήστε εμένα. Ε? Ενωθείτε και προσκυνήστε εμένα. κάποια στιγμή πει το πάνω. Να είμαστε προσεκτικοί και στην προσευχή μας. Τίποτα άλλο παραπάνω. Εδώ ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος μαζί με τον Ιεροσολύμο, μαζί με παπικούς, μαζί με μουσουλμάνους. Ναι. Υπάρχουν σε φωτογραφία, έχουν βάλει μια γυάλινη σφαίρα πάνω σε ένα τραπέζι, στα Ιεροσόλυμα κάτω, και προσκυνάνε, λέει, τη Γαία. Τι? Κάνουν επίκληση στη Γαία, στη Θεά Γαία. Τη γη. Τι? Στην οικολογία. Κάποτε είχες προβάλει στη τηλεόραση που είχες ολόκληρη τελετή. Ναι. Τότε δεν ήταν ο Βαρθολομαίος, ήταν και ο Βαρθολομαίος. Ναι, σε τελετές μαγείας και τέτοια πράγματα. Ναι, τα είδες, τα δείχνεις εσύ. Έχουν προκύψει πολύ. Τι περιμένουμε χειρότερο. Τώρα, καλά περιμένουμε. Λοιπόν, σώζον εαυτό σου αθήτω. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός.
ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, παραλύσει μας από το πονηρό. Διευχόμεθα τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, το ελέσσον και σώσον εμάς. Αμήν. Πάμε στο καλό. Καλή συνέχεια. Θα βοηθήσει κύριε Κώστα, σε βοηθήσω. Όχι καλά, θα βοηθήσει. Τι ωραία. Πώ είπα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.